οποίο προσεγγίζει το ρόλο της, γιατί έχει μυστικά που νομίζω κανένας άλλος ηθοποιός δεν έχει. Πάμε να την ακούσουμε. Σε ποιον η συνέντευξη? Α, στη Μέρη Ερών. Είναι ένατη σεζόν πλέον για την Αθήνα, για μια ακόμη χρονιά στο Coronet. Έτσι τύχει μετά την παράσταση να σας μιλήσουν γυναίκες και να μοιραστούν μαζί. Κλαίγοντας. Υπάρχουν γυναίκες που έρχονται και μου λένε με δάκρυα στα μάτια, αλλάζω ρότα από αύριο στη ζωή μου. Καλά, και θέλεις να τους συλλάβεις επειδή μαλώνανε? Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είναι ύποπτη και πρέπει να μιλήσω πρώτα μαζί τους. Η Μυρσίνη, παρά το γεγονός ότι είναι μια σκληρή γυναίκα, καταφέρατε στον κόσμο και την έχετε κάνει αγαπητή. Κοίτα, είναι παράδοξο αυτό που λες από τη μια. Απ' την άλλη, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ένα πολύ καλό κριτήριο να καταλαβαίνει το πώς δίνεσαι στην ερμηνεία ενός ρόλου. Ένα μόνο θα σας πω, ότι ένας φίλος πολύ καλός που ασχολείται πολύ με ρυθμολογία και του είπα, επειδή γράφω βιογραφία εγώ για τους ρόλους μου, ακριβή βιογραφία, τι είναι, τι ζώδιο είναι και τέτοια. Είχε και η Μυρσίνη. Εννοείται. Και η Μυρσίνη Ταύρος. Είναι Ταύρος, είναι γεννημένη 5 Μαΐου. Και όταν του είπα λοιπόν όλα τα... πώς την έχω διαλέξει, μου είπε, α, αυτή η γυναίκα έχει αριθμό ζωής 1. Που σημαίνει είναι ηγετική, είναι μπροστά από την εποχή της, μιλάει γαλλικά, είναι σύνη και τέτοια. Κάνει κάτι, ενώ ως Αθηναία αριστοκράτησα πάει και παντρεύεται τον ερωτά της που είναι πλούσιος μεν, αλλά του χωριού άνθρωπος, και εκεί βέβαια επαναστατεί αυτή μέσα της. Αλλά έχει μια τραγωδία στη ζωή της. Εγώ απόρρισα όταν μου το από αυτό. Λέει, αυτός ο χαρακτήρας, αυτό το αριθμό σε ένα, έχει μια τραγωδία στη ζωή της, χωρίς να ξέρει το σενάριο που έλεγε για το Σέργιο που σκοτώνεται ήδη από το πρώτο επεισόδιο. Και πολλές φορές εμπιστεύεται ανθρώπους που είναι λάθος. Με τον Θωμά, με τον Κυπρέο. Όταν συνεχίστη η σχέση, είσαι διακοπή. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι, κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν πρέπει να, δεν είναι χρήσιμο να το ξέρω, ούτε εγώ αυτό. Δεν πρέπει, διότι ξέρετε, η ζωή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Αλίμονό μας λοιπόν ως ήρωες να ξέρουμε τι θα συμβεί παρακάτω. Τότε δεν μπορούμε να εκπλαγούμε εμείς για να εκπλήξουμε το κοινό. Εφαράθουμε τίποτα τι θα γίνει παρακάτω. Κοιτάξτε, σας είπα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Το ξέρετε ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που δεν σου δίνουν όλο το σενάριο? Γιατί δεν πρέπει να το ξέρεις σαν χαρακτήρας. Είναι μέθοδος αυτή. Η ερμηνεία ενός ρόλου είναι πολύ πάνω από την ανθρώπινη περιέργεια. Εγώ πάντως πολύ σπάνια έχω ακούσει ηθοποιούς να δουλεύουν τόσο και με αυτόν τον τρόπο.